αυτοψία έγκυρων πραγματογνωμόνων και το πλημμύρισμα της Κάρλας αποτελούν αιτίες πολλαπλασιασμού των καταστροφικών συνεπειών. Φαινόμενα όπως ο Ντάνιελ θα συμβαίνουν συχνότερα λόγω κλιματικής κρίσης και οι μελέτες και τα διαχειριστικά σχέδια πρέπει να διορθωθούν και να αναπροσαρμοστούν στη βάση των νέων δεδομένων. Τώρα, η Διεπιστημονική Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με δική μου πρωτοβουλία, συμφωνεί με τις περισσότερες διαπιστώσεις των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων και θα κινηθεί σε συγκεκριμένες δράσεις άμεσης προτεραιότητας. Πρώτον, αναβάθμιση του συστήματος αντιπλημμυρικών αναχωμάτων. Ήδη αυτά γίνονται από την νυν Περιφερειακή Αρχή, με την οποία συνεργαζόμαστε και θα γίνουν και στη συνέχεια. Επανασχεδιασμό των γεφυρών για να δοθεί ο απαιτούμενος χώρος στον ποινιό ποταμό. Εκβάθυνση της κήτης του ποινιού και παραποτάμων, πλήρης καθαρισμός πεδίου πλημμυρών από καλλιέργειες ιδίως πολιετής και κάθε εμπόδιο στην απρόσκοπτη ροή του νερού. Τέταρτον, δημιουργία περιοχών συγκράτησης πλεονάζοντος νερού με ελεγχόμενη πλημμύρηση και αποστράγγιση της περιοχής μεταξύ των αναχωμάτων. Και πέμπτον, ενδεχόμενη πλημμύρηση συγκεκριμένων περιοχών. Κατά τη διάρκεια της κατά την πορεία.